συναγωνιστές, σύντροφοι, εκ μέρους της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωση που διοργανώνουμε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με θέμα «Εργαζόμενοι στα λιμάνια ενάντια στην εκμετάλλευση του εμπεριαλιστικού πολέμου». Στη σημερινή μας εκδήλωση έχουμε προσκαλέσει, εκτός από μια μεγάλη αντιπροσωπεία από το Σωματείο ΕΔΕΠ του λιμανιού της Κόσκος στον Πειραιά, πολλά μέλη της διοίκησης με επικεφαλής τον σύντροφο τον Μάρκο τον Πεκρή, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Έχουμε επίσης προσκαλέσει συνδικαλιστές από τα λιμάνια, από την USB των λιμανιών της Ιταλίας, από τη Γενική Γραμματεία της ΣΕΖΕΤΕ των λιμανιών της Γαλλίας. Επίσης, παρευρίσκεται μαζί μας αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βελγίου, με κεφαλή στον σύντροφο, τον σύντροφο τον Νίκολα Όλντεν και τον σύντροφο τον Νίκολα τον Σάπε. Χωρίς να καθυστερήσουμε περαιτέρω, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκδήλωση, δίνοντας πρώτα τον λόγο εκ μέρους της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, στον σύντροφο τον Κώστα Παπαδάκη, Ευρωβουλευτή και μέλος της Κρητικής Επιτροπής για την εισήγηση. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή σήμερα να είναι εδώ ανάμεσά μας αγωνιστές, συνδικαλιστές, λιμενεργάτες από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Λιμενεργάτες που έδωσαν σκληρές και δύσκολες ταξικές μάχες ενάντια στην καπιταλιστική εργοδοσία, στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, σε κυβερνήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγαν κόντρα σε θεούς και δαίμονες, αντιμετώπισαν γενναία, με αφοβία, διώξεις, δικαστήρια, απειλές και κάθε είδους εκβιασμούς. Υπερασπίστηκαν το δικαίωμα στη δουλειά, με πλήρη δικαιώματα, το δικαίωμα να γυρίζουν με ασφάλεια και υγιής πίσω στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Πάλεψαν, όπως στο εμβληματικό παράδειγμα των λιμενεργατών της Γένοβας, τα λιμάνια να μην γίνουν ορμητήρια του υπεριαλιστικού πολέμου, ενός πολέμου σαν αυτό στην Ουκρανία, άδικος και από τις δύο πλευρές, για τον ανταγωνισμό των υπεριαλιστών Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και της καπιταλιστικής Ρωσίας από την άλλη, που αιματοκυλούν τον Ουκρανικό και τον Ρώσικο λαό και βυθίζουν περισσότερο στην ενεργειακή φτώχεια και την εξαθλίωση τους λαούς. Οι λιμενεργάτες δουλεύουν σε ένα χώρο δουλειάς στρατηγικής σημασίας. Τα λιμάνια αποτελούν σημείο συνάντησης πολύ μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, σημεία διασταύρωσης, θα λέγαμε, σφοδρών ανταγωνισμών μονοπωλίων με υψηλή συγκέντρωση κεφαλαίου για το συνδυασμένο έλεγχο της καπιταλιστικής παραγωγής, των μεταφορών, της ενέργειας, της πολεμικής και ναυπηγικής βιομηχανίας, του τουρισμού. Αποτελούν επίσης εμπορευματικό κέντρο για συναρμολόγηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορές, logistics, συνιστούν διακλαδώσεις μεγάλων οδικών αξώνων, κεντρικών σιδηροδρομικών δικτύων και της ναυσιπλοείας. Διασυνδέουν στεριά και θάλασσα με δραστηριότητες όπως αλυεία, υδατοκαλλιέργειες, βιοτεχνολογίες, αιωλική, θερμική, κυματική, παλιρροϊκή ενέργεια, από τις οποίες σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να παράγει το 1/4 του ηλεκτρισμού της ως το 2050. Ήδη μεγάλα λιμάνια όπως του Ρότερνταμ και του Αμβούργου έχουν προχωρήσει από το 2018 σε αυτοματοποίηση με ρομποτικούς γερανούς που φορτώνουν κοντέινερ σε ρομποτικές νταλίκες χωρίς οδηγό για εξοικονόμηση χώρου, χρόνου και βασικά εργαζομένων, ανοίγοντας μια νέα μεγάλη αγορά, απογειώνοντας περαιτέρω τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι λοιπόν πολύ φτωχή η έννοια «μένας μπάρο δυο τριγώνια» για να περιγράψει κανείς το τι και πόσο ελέγχουν ή κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους το σύνολο ή έστω ένα μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα λιμάνια με την ευρύτερη έννοια και λειτουργία τους. Στα λιμάνια παράγεται σημαντικό μέρος του ΑΕΠ κάθε χώρας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του αντιπάλου της αστικής τάξης έχει σε περίοπτη θέση τα λιμάνια και το ρόλο τους για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει ότι σε συνθήκες εκδήλωσης ενός υπεριαλιστικού πολέμου και μιας νέας επικείμενης καπιταλιστικής κρίσης και κλιμάκωσης των ανταγωνισμών, η οικονομική, πολιτική και στρατιωτική σημασία των λιμανιών ισχύει στο πολλαπλάσιο. Απ' την άλλη πλευρά, τη δικιά μας την πλευρά, τα ίδια λιμάνια έχουν ανεκτίμητη σημασία για την εργατική τάξη, γιατί συμπυκνώνουν των τεραστίων διαστάσεων συγκεντρωμένο πλούτο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που να ικανοποιεί τις σύγχρονες κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Αναδεικνύει το μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης της καπιταλιστικής οικονομίας που έτσι ακριβώς συγκεντρωμένα μπορούν να περάσουν στην κοινωνική ιδιοκτησία επιλύοντας με άμεσο τρόπο πολλά πρακτικά προβλήματα για το κοινωνικό σύστημα που η εργατική τάξη θα είναι στην εξουσία, το σύστημα για το οποίο παλεύουμε να αντικαταστήσει το βάρβαρο καπιταλισμό, δηλαδή το σοσιαλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας το 74% του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της καλύπτεται από τις θαλάσσιες μεταφορές, έθεσε βασικές αντεργατικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα εξυπηρετηθεί το ενιαίο συμφέρον των μονοπωλίων σε βάρος των εργαζομένων. Με βάση τη λεγόμενη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί επίσης τα προγράμματα Blue Invest και τα αντίστοιχα ταμεία, με μεγαλύτερο απ' όλα το Ταμείο Ανάκαμψης, και επιχειρεί να θωρακίσει τον τομέα της λεγόμενης γαλάζιας οικονομίας της, ο οποίος απασχολεί 4,5 εκατομμύρια άτομα, 4,5 εκατομμύρια εργαζομένους που έχουν αποφέρει τζίρο στους καπιταλιστές περίπου 667 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθαρά επίσημα κέρδη 95 δις και αυξημένα καθαρά επίσημα κέρδη προστιθέμενη αξία από το 2009 κατά 15% σύμφωνα με τη σχετική φετινή έκθεση της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάραξε λοιπόν τις προτεραιότητές της με κύριο στόχο να εμποδίσει τις επιθετικές κινήσεις άλλων καπιταλιστικών κέντρων όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία για τον έλεγχο βασικών ευρωπαϊκών λιμανιών και των αντίστοιχων θαλάσσιων εμπορικών οδών. Έτσι λοιπόν χάραξε και το δικό της επιθετικό σχέδιο, τη λεγόμενη παγκόσμια πύλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε επίσης σαφές ότι γενικό συμφέρον των ευρωενωσιακών μονοπωλίων αποτελεί ένα λιμάνι που εκτός από εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο, εκτός από ναυπηγικό σταθμό και τουριστικό προορισμό, πρέπει ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να είναι και πολεμικό ορμητήριο με κάθε είδους πολεμική διευκόλυνση, καθώς και ενεργειακός κόμβος με αναβαθμισμένες υποδομές παραγωγής, εξοικονόμησης και αποθήκευσης ενέργειας ακόμα και από αραγμένα πλοία. Ένας δηλαδή πόλος πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων που θα εξασφαλίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις και πάνω απ' όλα στο κεφάλαιο σε κάθε χώρα τη δυνατότητα να επικρατήσουν στον ανταγωνισμό τόσο στη λεγόμενη πράσινη και ψηφιακή καπιταλιστική κερδοφορία, όσο και στην προετοιμασία για τη διεξαγωγή ενός υπεριαλιστικού πολέμου. Τα αποκαλούμενα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών σχεδιάστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση με πλάνα ως το 2050 να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους με βάση τις προτεραιότητες του κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, διαβλέποντας έγκαιρα ότι τα λιμάνια αποτελούν πεδίο σφοδρών ανταγωνισμών με τον κανονισμό για την πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών, δεν καθόρισε ενιαίους κανόνες λειτουργίας και ιδιαίτερα στο ζήτημα της ιδιοκτησίας τους, δίνοντας περιθώριο στην αστική τάξη κάθε χώρας να βάλει τους δικούς της όρους και να επιβάλλει τα δικά της συμφέροντα. Είναι ενδεικτικό ότι γύρω από βασικά ευρωπαϊκά λιμάνια
βλέπουμε να εκτιλήσεται η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Χαρακτηριστική περίπτωση το λιμάνι του Πειραιά, που βρίσκεται σε εξέλιξη πολύχρονος ανταγωνισμός για το αν και πότε θα τρέξει το περιβόητο master plan του κινέζικου μονοπωλίου της Κόσκο, με τους αμερικάνικους ομίλους να βάζουν τα δικά τους εμπόδια στην υλοποίηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στον κινέζικο έλεγχο του λιμανιού του Πειραιά, απάντησαν με τη δρομολόγηση του ελέγχου του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ένα λιμάνι μεγάλης οικονομικής γεωστρατηγικής σημασίας, που διαθέτει μεγάλο προβλήτα, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασής του, με παρακείμενο διεθνές αεροδρόμιο, με οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με αντίστοιχα δίκτυα, με δυνατότητα εγκατάστασης πλωτών πλατφορμών παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης φυσικού αερίου. Παράλληλα, πλησίων διαθέτει δίκτυο στρατοπέδων, ενώ βρίσκεται μόλις 500 μίλια από τα ουκρανικά σύνορα. Με δύο λόγια, ιδανική περίπτωση για να επιταχύνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς τους στην ευρύτερη περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε το σχετικό διαγωνισμό για την πώληση του λιμανιού, με δεδομένο ότι το ελέγχουν ήδη στρατιωτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η πώλησή του προορίζεται στο μέλλον σε μεγαλύτερο όμιλο ή κοινοπραξία ομίλων, που να είναι σε θέση να τρέξει τα μεγαλοεπίβολα σχέδια του κεφαλαίου και βεβαίως τα πολύ επικίνδυνα για το λαό αντίστοιχα. Η άμεση εμπλοκή της Αλεξανδρούπολης στον πόλεμο και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις την αναβαθμίζει σε στρατιωτικό στόχο αντιπίνων δίπλα στη Σούδα και τη Λάρισα, ενώ η αξιοποίηση του λιμανιού πολλαπλασιάζει τους κινδύνους ρήπανσης του περιβάλλοντος, βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, καταστροφής της τοπικής οικονομίας που βασίζεται σε μικρής κλίμακας δραστηριότητες. Στην Ελλάδα, μια χώρα που το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι το πρώτο σε δύναμη στην Ευρώπη και παγκόσμια, τόσο σε χωρητικότητα όσο και σε αγορές νεότευτων πλοίων, τα λιμάνια αποτελούν βασικό εργαλείο για την κερδοφορία τους. Η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας έδωσε συνέχεια στην προεργασία που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας το 51% των λιμανιών και έχει φτάσει το 67% σήμερα του ΟΛΠ στην Κόσκο. Άλλωστε και η κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς είχε πάρει αντίστοιχα εύσημα των αστών για την πώληση 12 αεροδρομίων της χώρας. Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βγάλει στο σφυρί άλλα 10 λιμάνια και ήδη προωθεί σχεδιασμούς εν μέσω σφοδρών ανταγωνισμών, όπως η δημιουργία της λεγόμενης λιμενικής Εγνατίας με την διασύνδεση των λιμανιών Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Ιγουμενίτσας. Και Νέα Δημοκρατία επίσης και ΣΥΡΙΖΑ από κοινού προχθές ψήφισαν και τη σύμβαση παραχώρησης του εμπορευματικού κέντρου του Θριασίου στα μονοπόλια. Ακόμα από κοινού ψήφισαν τον κατάπτυστο και ληστρικό για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους νόμο για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, που αποτελεί συνέχεια του νόμου που ψήφισε ως πρωτεργάτης ο ΣΥΡΙΖΑ για το ναυπηγείο του Νεώριου του Σύρου, παραδίδοντάς το στο αμερικάνικο μονοπόλιο της Όνεξ. Αντίστοιχα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμβληματική περίπτωση λιμανιού στρατηγικής σημασίας που συγκεντρώνει μεγάλους καπιταλιστικούς ανταγωνισμούς διεθνών διαστάσεων αποτελεί αυτό το Αμβούργο. Λιμάνι που διεκδικεί αστική τάξη της Κίνας, ενώ Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να θέσουν τους δικούς τους όρους, καθώς αυτό λειτουργεί ως αντίποδας στους θαλάσσιους άξονες Σουέζ Πειραιάς, Σουέζ Γιβραλτάρ, αποδυναμώνοντας σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Λιμάνι που αποτελεί φυσικό προορισμό του βόρειου διαδρόμου είναι το Αμβούργο και συνδέεται με την πλούσια για την ενεργειακή εκμετάλλευση της Αρκτικής. Ανάλογοι ανταγωνισμοί αστικών τάξεων σημάδεψαν και το πρόσφατο πολύμηνο εγκλωβισμό πληρωμάτων δύο πλοίων δεκάδων αυτεργατών, εκ των οποίων 10 Έλληνες και ένας Κύπριος, που από τις 27 Μάη του 2022 ήταν εγκλωβισμένοι στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρα Μπάς, όπου κρατούνταν.
τελικά αντικαταστάθηκαν από άλλους ναυτεργάτες, διαιωνίζοντας το καθεστώς ομοιρίας ναυτεργατών στα δύο συνεχιζόμενα υποκράτηση πλοία, με αυτούς τους ναυτεργάτες δηλαδή και πάλι να πληρώνουν τους διαγωνισμούς ανάμεσα σε αστικά κράτη, ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, είναι ανάγκη να θέσουμε ορισμένα κριτήρια για τη στάση των εργαζομένων απέναντι στις εξελίξεις και τους μερόμενους ανταγωνισμούς με επίκεντρο τα λιμάνια. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί ότι σε αντιπαράθεση με αυτούς τους ανταγωνισμούς μπορούν να ζητήσουν και να διακρίνουν τα δικά τους αυτοτελή συμφέροντα. Συμφέροντα που όχι μόνο δεν συναντιούνται, αλλά είναι αντίπαλα με κάθε επιχειρηματικό σχέδιο, είτε του ενός είτε του άλλου ομίλου, είτε και του αστικού κράτους. Άλλωστε, αυτά αναπτύσσονται πολλές φορές παράλληλα. Κάνουν μεταξύ τους ως και συμπράξεις και όλα τους έχουν κοινό παρονομαστεί ότι είναι αντίπαλα στα εργατικά συμφέροντα των λιμενεργατών, στα συμφέροντα των ναυτεργατών του λαού συνολικά. Το ΚΚΕ εξετάζει το ζήτημα της ιδιοκτησίας των λιμανιών από τη σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης και του λαού. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιωτικοποίηση ενός λιμανιού αποτελεί μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη και οι κομμουνιστές, τα ταξικά συνδικάτα πρέπει να την αντιπαλεύουν και αυτό συνεχίζουν και κάνουν, γιατί σημαίνει άμεσα ή έμεσα νέες παραχωρήσεις στους επιχειρηματικούς όμιλους με επώδυνες συνέπειες για τους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα όμως ρωτάμε, αν στο λιμάνι το δημόσιο κατέχει το 100%, υπηρετεί στις σημερινές συνθήκες τις ανάγκες του λαού ή του κεφαλαίου. Η ίδια η πείρακη ζωή δείχνει ότι υπηρετεί το δεύτερο. Όσοι μιλούν για δημόσιο έλεγχο του λιμανιού παραβλέπουν ότι το κράτος στον καπιταλισμό έχει το ρόλο του συλλογικού καπιταλιστή. Δηλαδή, ανεξάρτητα το πώς διευθετεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε μερίδες του κεφαλαίου, εκφράζει την κοινή συνισταμένη των συμφερόντων της αστικής τάξης. Δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα κάποια επιστροφή στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα στη δεκαετία του 70 ή του 80, όπου οι εργαζόμενοι είχαν ορισμένες κατακτήσεις σε κρατικές επιχειρήσεις, όταν επιδρούσαν ακόμα και κατακτήσεις στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Το σχετικά καλύτερο επίπεδο μισθών των εργαζομένων στις κρατικές επιχειρήσεις τότε δεν πρέπει να δημιουργεί συγχύσεις για το σήμερα. Τότε ήταν σε άλλη φάση η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες κατακτήσεις για τους εργαζόμενους. Κατακτήσεις και αυτές προσωρινές που αξιοποιήθηκαν από την αστική τάξη για τη χειραγώγηση του εργατικού κινήματος, την εκόλαψη της εργατικής αριστοκρατίας και του ρεφορμισμού στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, την επικράτηση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας. Σήμερα, ο βαθμός συγκέντρωσης του κεφαλαίου, η προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ βάθινε, επιτάχυνε τη λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια του αστικού κράτους, όχι μόνο στα λιμάνια, αλλά και στην παιδεία, την υγεία και παντού. Με κρατικό άλλωστε έλεγχο στα λιμάνια, οι λιμενεργάτες είδαν, για παράδειγμα στον Πειραιά, να χάνουν 40-45% του εισοδήματός τους, όπως και με καθεστώς σύμπραξης του κράτους με ιδιώτη επενδυτή προωθήθηκαν οι εργολαβίες, τα πάνθρωπα ωράρια, η επιβολή εργασιακής γαλέρας. Επιδεινώθηκαν δραματικά οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Κάτω από το ίδιο καθεστώς, για παράδειγμα το λιμάνι του Πειραιά αξιοποιείται ο σταθμός για τον εφοδιασμό των πολεμικών πλοίων των Μακελάρδων του ΝΑΤΟ για τις πολεμικές τους επιχειρήσεις ενάντια στους λαούς της περιοχής, όπως και ο σέδρα του Ευρωνοσιακού Χωροφύλακα της Καταστολής σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών της αμαρτωλής Frontex. Η τελευταία άλλωστε εξέλιξη με τη διατήρηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στον έλεγχο του κράτους την ώρα που επιταχύνονται οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί στα αμερικανονατοϊκά σχέδια και την προσαρμογή στις ανάγκες των προτεραιοτήτων των μονοπωλίων, αποδεικνύει το ρόλο του αστικού κράτους που είναι αντίπαλος του λαού. Δεν υπάρχει ανάπτυξη για όλους τον καπιταλισμό. Υπάρχει μόνο για το κεφάλαιο σε βάρος των εργαζομένων. Τα συμφέροντα λοιπόν δεν είναι δυνατόν αυτά να εξυπηρετηθούν ούτε να προστατευθούν με τη μία ή την άλλη μορφή καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του λιμανιού, με τη συμμετοχή
ή όχι του αστικού κράτους στη μετοχική σύνδεσή του, έχοντας ή όχι το 51% ή κατέχοντας το management. Το ίδιο ισχύει και για την εξίσου από προσανατολιστική συζήτηση διάκρισης των καπιταλιστών μετόχων σε καλούς ντόπιους και κακούς ξένους, την ώρα που οι περισσότεροι διαγωνισμοί πώλησης λιμανιών και άλλων υποδομών διεξάγονται με υποψήφιους αναδόχους σε σύμπραξη τόσο εγχώριων όσο και διεθνών ομίλων. Συζήτηση που αξιοποιείται βεβαίως από όλα ανεξαιρέτως τα αστικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της ακροδεξίας, όπως και των φασιστικών του συμμοριών που τις αξιοποιεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο χαρακτηριστικά στην Ελλάδα. Συζήτηση που επιχειρεί να κρύψει ότι ανεξάρτητα της εθνικότητας του μονοπωλίου, αυτό είχε πάντα και θα έχει επιθετικό χαρακτήρα σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, θα εξυπηρετεί τη βαθύτερη εμπλοκή στα υπερελιστικά πολεμικά σχέδια. Η εργατική τάξη και ο λαός δεν πρέπει να μπαίνει στο δίλημα ποιος καπιταλιστής και με ποιο τρόπο, με ποια μετοχική σύνθεση θα τους εκμεταλλεύεται, το αν θα είναι το ένα ή το άλλο μονοπόλιο ή το κράτος. Πρέπει να χαράξουν δρόμο για μια πραγματικά φιλολαϊκή προοπτική με κριτήριο την κάλυψη των δικών τους αναγκών. Η θέση του ΚΚΕ για το λιμάνι εκφράζει την αντίληψή μας συνολικά για τα μέσα παραγωγής και τους στρατηγικούς τομείς στην Ελλάδα. Αναδεικνύει ότι δύο δρόμοι ανάπτυξης υπάρχουν, ο δρόμος του κεφαλαίου, ο δρόμος της εργατικής τάξης, ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός. Λιμάνια στην υπηρεσία της λαϊκής ευημερίας και των λαϊκών αναγκών, της εργατικής τάξης και του λαού μπορούν να υπάρξουν μόνο όταν απαλλαγούν από το κριτήριο της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Μόνο όταν υποταχθούν σε ένα επιστημονικό σχέδιο με κριτήριο την ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων, την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών προς όφελος του λαού. Ένα τέτοιο σχέδιο προϋποθέτει να αφαιρεθεί εξουσία από την αστική τάξη, να φύγουν από τη μέση τα παράσιτα, οι καπιταλιστές. Προϋποθέτει τα μέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν η εργατική τάξη πάρει την εξουσία στα χέρια της. Στο πλαίσιο αυτής της εργατικής εξουσίας μπορούν να υλοποιηθούν κρατικοί φορείς στη μεταφορά, την επισκευή, τη βιομηχανία, την ενέργεια, τον τουρισμό, ώστε να γίνουν μοχλοί πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας, προσφέροντας σταθερή δουλειά με πλήρη και αναβαθμισμένα εργατικά δικαιώματα, συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας, της πλούσιας νησιωτικής περιφέρειάς της, συνολικά του λαού. Μόνο έτσι όλα τα λιμάνια της χώρας, τα αεροδρόμια, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και οι υπόλοιπες υποδομές θα μπορούν να σχεδιάζονται, να λειτουργούν, να επεκτείνονται με κριτήριο την ευημερία της κοινωνίας, την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μόνο έτσι ο εργάτης, η κύρια παραγωγική δύναμη της κοινωνίας, απελευθερώνεται πλέον από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς. Σταματά να ανταγωνίζονται τους άλλους εργάτες για να βρει προσωρινά μια δουλειά μέσα στη ζούγκλα της καπιταλιστικής αγοράς. Αφήνει πίσω του τον εφιάλτη της ανεργίας, της ανασφάλειας και της εκμετάλλευσης. Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν ενεργά στη λήψη και στην εφαρμογή των αποφάσεων, θα ελέγχουν την υλοποίησή τους. Θεμέλιο της εργατικής εξουσίας είναι η συνέλευση σε κάθε χώρο δουλειάς, στα λιμάνια, στα πλοία, στα εργοστάσια, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και τα ανώτερα έργανα του σοσιαλιστικού κράτους και να αποφασίζουν με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας. Στη νέα σοσιαλιστική κοινωνία δεν θα είναι πλέον εμπορεύματα ούτε η εργατική δύναμη, ούτε η μόρφωση, ούτε η υγεία του εργαζομένου. Κριτήριο για την οργάνωση της εργασίας σε κάθε χώρο θα είναι και η προστασία από τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες των εργαζομένων. Κριτήριο για το πού θα τοποθετηθεί και πώς θα λειτουργήσει κάθε εργοστάσιο, κάθε λιμάνι, κάθε υποδομή είναι επίσης η πρόληψη του κινδύνου, η συνεχής προσπάθεια να μειωθούν και να εξελιχθούν οι πηγές κινδύνου και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων. Μόνο ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός λοιπόν της εργατικής εξουσίας μπορεί να διασφαλίσει και τον καταμερισμό και τη χωροθέτηση διαφορετικών λιμανιών της χώρας, ώστε να υπάρξει διασυνδεδεμένη και συμπληρωματική λειτουργία όλων των μορφών μαζικών μεταφορών, θαλάσσιων και χερσαίων αεροπορικών με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Από αυτή τη σκοπιά, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, αποτελούν μεγάλη παρακαταθήκη οι σκληρές ταξικές αναμετρήσεις που δόθηκαν τον τελευταίο χρόνο
στα λιμάνια της Ευρώπης, από τις συνδικαλιστικές δυνάμεις και τα σωματεία που φιλοξενούμε εδώ από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, αλλά και το φουσκωμένο ποτάμι των απεργιών και διαδηλώσεων που κλιμακώνονται σε όλη την Ευρώπη και εδώ στο Βέλγιο, και αυτή την περίοδο αγκαλιάζουν όλους τους κλάδους ενάντια στην ορμητική εξάπλωση της ενεργειακής πτώχειας και ακρίβειας, ενάντια στους μισθούς πείνας και τη διάλυση εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτοί οι αγώνες φέρνουν στο προσκήνιο ένα πλαίσιο ετοιμάτων που ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες. Πλαίσιο που αφορά την ίδια την εργασία στο λιμάνι, τις συλλογικές συμβάσεις, τους μισθούς, τα ωράρια, την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, τα αιτήματα για τα εισιτήρια στην ακτοπλοεία, την ισιορτική διασύνδεση που εναντιώνεται στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή των κυβερνήσεων, την αποστολή όπλων και πολεμικού υλικού αλλά και στρατευμάτων. Στα λιμάνια συγκεντρώνονται μεν και συνενώνονται εκτός από τις δραστηριότητες του κεφαλαίου, εκτός από τα μεγαλοσυμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των ομήλων, συγκεντρώνονται και οι εργάτες. Προβάλλει λοιπόν η ανάγκη συνένωσής τους κάτω από κοινά αιτήματα και συμφέροντα. Αυτό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, την αποτελεσματικότητα των αγώνων, την άσκηση πίεσης με απεργιακούς αγώνες που να είναι σε θέση να προκαλούν παράλυση στην καπιταλιστική παραγωγή και μεγάλα εμπόδια στα σχέδια της εργοδοσίας, των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν αυτό που ζήσαμε στις απεργίες των εργαζομένων στην Κόσκο, με τις ουρές των πλοίων στον Αργοσαρονικό να περιμένουν για μέρες, γιατί οι λιμενεργάτες απαιτούσαν μέτρα ασφάλειας για να μην ξαναθρηνήσουν νεκρό συνάδελφό του. Ο ενιαίος αγώνας από όλα τα τμήματα και τους κλάδους που εμπλέκονται στο λιμάνι, αλλά και το λαό συνολικά, η έκφραση ταξικής αλληλεγγύης, σαν αυτή που γνώρισαν οι εργαζόμενοι της Κόσκο με τον ηρωικό αγώνα τους, αποτελούν μεγάλα πλεονεκτήματα για να αναδειχθεί η υπεροχή της δύναμης του ταξικού εργατικού αγώνα, που μπορεί να βάζει εμπόδια στην ασυλία της μεγαλοεργοδοσίας, που μπορεί να σταματά ανατοϊκές αρμάδες που μακελεύουν και ξεριζώνουν από τον τόπο τους λαούς, να αποκαλύπτει και να ακυρώνει τους σχεδιασμούς τους. Παίρνουμε λοιπόν δύναμη. Εμπνεόμαστε από τον αγώνα των λιμενεργατών στην Ευρώπη και την πλούσια πείρα που θα μας μεταφέρουν σήμερα οι προσκαλεσμένοι ομιλητές μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η πάλι, η πάλι τους, η πάλι όλων μας, θα βρει λιμάνι και προορισμό, ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και υπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς κρίσεις και προσφυγιά. Να είστε καλά.